Στο Σύλλογο Ιμβρίων που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη, η κοπή της πίτας γίνεται για πρώτη φορά διαδικτυακά και συνοδεύεται με βιντεοσκοπημένα μηνύματα από ανθρώπους που δυστυχώς δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν μαζί μας. Κοντά μας έχουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου των Ιμβρίων, κύριο Στέλιο Πούλαδο. Καλησπέρα και καλή χρονιά. Θα θέλαμε να μας δώσετε την ευχή σας για το 2021 όσον αφορά το νησί, τους Ιμβρίους αλλά και την πόλη μας. Καλησπέρα σας και καλή χρονιά. Τι άλλο να ευχηθεί κανείς, πέρα από υγεία, πρώτα απ' όλα, να λήξει αυτή η πανδημία που μαστίζει όλο τον πλανήτη. Οι δράσεις μας συνεχίστηκαν και αυτή τη χρονιά, έστω και μειωμένες. Περιμένουμε με ανυπομονησία να τελειώσει αυτή η κατάσταση που ζούμε, ώστε να βρούμε τους κανονικούς μας ρυθμούς. Να μπορούμε να πηγαίνουμε πλέον ο καθένας όπου θέλει, να μπορεί να ξανασυναντήσει τους φίλους του, τους συγγενείς του και όχι να τους βλέπει μόνο μέσα από τα παράθυρα των υπολογιστών. Και επίσης βέβαια για μας πολύ σημαντικό να μπορούμε να πηγαίνουμε στην Ίμβρο, ιδιαίτερα σημαντικό για όσους έχουν συγγενείς στο νησί, όπως έχω εγώ, τους γονείς μου και πολλοί άλλοι το ίδιο. Μαζί μας βρίσκεται και η Γενική Γραμματέας του Συλλόγου Ιμβρίων, κυρία Χαρούλα Κώστα. Καλησπέρα και καλή χρονιά. Το 2020 υπήρξε αναστολή των περισσότερων δράσεων του Συλλόγου, ωστόσο οι πρωτοβουλίες ήταν πάρα πολύ σημαντικές. Θα θέλαμε την ευχή σας για το νησί, τους ανθρώπους αλλά και την πόλη μας. Σας ευχαριστώ. Καλή χρονιά και από εμένα. Η αλήθεια είναι ότι όλοι επαναλαμβανόμαστε. Το μόνο που θέλουμε όλος ο κόσμος είναι υγεία, να συμπληρώσω αισιοδοξία και θετική ενέργεια, γιατί νιώσαμε κάπως ότι χάνουμε την αισιοδοξία μας και την ενέργειά μας. Και η αλήθεια είναι ότι πλέον κάπως με την εμπειρία του κορονοϊού όλοι κοιτάμε μέσα από τα μάτια των φίλων μας και των συγγενών μας και των ανθρώπων μας να πάρουμε δυνάμεις για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε κάτι που ακόμα δεν βλέπουμε άμεσα, χωρίς να θέλω να είμαι απεσιόδοξη, να έχει κάποιο τέλος. Όμως, σαν σύλλογος, σαν Ίμβρια και σαν Δημότης, μπορώ να πω ότι θα πρέπει να βρούμε μέσα μας τις δυνάμεις να βρούμε καινούργιες διεξόδους για να μπορέσουμε να βρούμε την καθημερινότητά μας, καινούργια μονοπάτια και σίγουρα όταν όλα αυτά θα τελειώσουν να το σκεφτόμαστε σαν ένα κακό όνειρο. Αυτά από εμένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.